Η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα αφιερωμένη στο λευκό μπαστούνι. Όλοι έχουμε δει κάποιο τυφλό συμπολίτη μας να μετακινείται με ένα τέτοιο μπαστούνι στο χέρι. Γνωρίζουμε όμως πώς βιώνουν τα άτομα αυτά την κινητικότητα σε μια χαοτική πόλη όπως η Αθήνα. Τι τεχνικές χρησιμοποιούν για να προσανατολίζονται, πώς παίρνουν τα φανάρια, τι είναι καλό να αποφεύγουμε όταν αλληλεπιδρούμε μαζί τους και πώς μπορούμε να συνοδεύσουμε σωστά και με ασφάλεια έναν τυφλό. Ακολουθήσαμε τον τυφλό δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσο σε μια καθημερινή διαδρομή του στο κέντρο της Αθήνας και καταγράψαμε βήμα προς βήμα όσα συνέβησαν. Για να αναδείξουμε καλύτερα το θέμα, συμμετείχα και εγώ στο βίντεο, υποδιόμενος καθέναν από εμάς που μπορεί να θέλει να βοηθήσει, αλλά το κάνει άθελά του με λάθος τρόπο. Και τελικά όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά φέρνει σε δύσκολη θέση το συμπολίτη του. Ας δούμε όμως σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι σε ένα τυφλό άτομο που προσπαθεί να μετακινηθεί στην πόλη. Πρώτη στάση μετρό. Ακολουθούμε τον Γιάννη σε μια καθημερινή του διαδρομή για να κατανοήσουμε πώς βιώνει την κινητικότητα ως τυφλό άτομο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις βγούμε από το μετρό είναι, όπως έχω κάνει ήδη, να εντοπίσουμε τον οδηγό οδεύσης τυφλών. Είναι αυτές οι πλάκες στο πάτωμα που μας βοηθάνε να καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουμε ευθεία, πότε στρίβουμε. Εδώ είναι το σημείο που πάρα πολλοί κόσμος αγχώνεται και αναρωτιέται πώς τις ανεβαίνουμε τις κυλιόμενες σκάλες. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταλαβαίνουμε, εδώ αλλάζει η υφή και το ακούμε κιόλας, ότι έρχονται κυλιόμενες. Κατά κανόνα, οι κυλιόμενες που ανεβαίνουν είναι πάντα δεξιά. Αλλά για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε και το χέρι μας εδώ και αν το πάρουν προς τα πάνω, σημαίνει ότι όντως είναι αυτές που θέλουμε. Πάμε λοιπόν. Και ενώ ο Γιάννης κατευθύνεται προς την έξοδο του σταθμού, θα έχουμε την πρώτη μας αναπάντεχη συνάντηση. Από εδώ. Είμαι οκ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, είναι σημαντικό να σεβόμαστε τον προσωπικό χώρο και το δικαίωμα στη συνένεση των άλλων ανθρώπων τυφλών ή βλεπόντων. Οπότε, το να αγγίζουμε έναν άγνωστο άνθρωπο χωρίς να τον γνωρίζουμε και χωρίς να τον ρωτήσουμε, σίγουρα δεν είναι καλή πρακτική. Αυτό που θα βοηθούσε είναι, αν θέλεις να μου τραβήξεις την προσοχή για να μου μιλήσεις, να με αγγίξεις απαλά στον ώμο για να καταλάβω ότι κάτι θέλεις να μου πεις και μετά να μου πεις αυτό που θέλεις να μου πεις. Ο περισσότερος κόσμος αναρωτιέται πώς ένας τυφλός μπορεί να προσανατολιστεί σε μία άναρχη πόλη. Στο επόμενο λεπτό θα συνειδητοποιήσουμε ότι σε κάθε πρόκληση αντιστοιχεί μία λύση. Αποφεύγουμε αυτό το σκαλάκι, υποθέτω. Και ξέρω και έχω βάλει σημάδι ότι όταν συναντήσω κάποια κατεβαίνοντα σκαλάκια, θα κατεβαίνω και συνεχίζω επί της Μεσογείων δεξιά. Ξέρω ότι όπου να είναι θα τα συναντήσω. Νάτα. Και αφού έχω κατέβει, ξεκινάω και ακολουθώ αυτό εδώ το κράσπεδο για να φτάσω στη στάση. Τα περισσότερα τυφλά άτομα για να κάνουν μια διαδρομή όπως αυτή που βλέπουμε τώρα έχουν κάνει μαθήματα κινητικότητας και δεξιοτήτων με έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή κινητικότητας. Ουσιαστικά σου μαθαίνει κάποιες βασικές διαδρομές της καθημερινότητάς σου, σου μαθαίνει πώς να χρησιμοποιείς σωστά και με ασφάλεια το λευκό μπαστούνι και με τις τεχνικές που μαθαίνεις από τα μαθήματα αυτά, τις χρησιμοποιείς για να μαθαίνεις και άλλες διαδρομές μόνος. Ακούω κιόλα στη Μεσογείο, οπότε ξέρω ότι είμαι σωστά. Και ένα ακόμα αισθητηριακό σημάδι είναι ότι επειδή βρισκόμαστε έξω από καφετέριες, μυρίζω και τον καφέ, οπότε πάω καλά. Αν θες να πας σε κάποια διαδρομή που δεν την έχεις ξανακάνει, ναι. Πώς γίνεται? Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Η μία είναι το GPS. Να βάλεις τους χάρτες και να σου λένε πού να στρίψεις, σε πόσα μέτρα κτλ. Αν δεν θέλεις ή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορείς πάντα να ρωτάς τον κόσμο. Αυτό που εγώ κάνω πολλές φορές είναι να παίρνω οδηγίες από άλλους τυφλούς φίλους μου, αν εκείνοι έχουν πάει πριν από μένα, εκεί που θέλω να πάω εγώ. Γιατί αυτοί ξέρουν και ακριβώς πώς να μου δώσουν οδηγίες. Μια ράμπα, ευχαριστούμε. Και εδώ έχουμε συναντήσει μια κολόνα. Εγώ τη βρίσκω και μπορώ με τον μπαστούνι να την περάσω, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, τα περισσότερα αναπηρικά μαξίδια δεν θα μπορούσαν να περάσουν από εδώ, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να πηγαίνουν επί της Μεσογείων, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μόλις τελειώσει το κράσπεδο που ακολουθούμε, θα ξέρουμε ότι έχει έρθει η ώρα να περάσουμε. Δεξιά. Α, μηχανάκι, δικό σας είναι. Α,
Κακή ιδέα, ε. Κακό timing. Πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς περνάνε οι τυφλοί τα φανάρια. Ένα φανάρι ήπιας κυκλοφορίας όπως αυτό μπορούμε να το περάσουμε σχετικά εύκολα. Τι κάνουμε? Παρατηρούμε ότι όταν τα αυτοκίνητα όπως τώρα κινούνται παράλληλα με εμάς και μπροστά μας δεν υπάρχει κίνηση, εμείς μπορούμε να περάσουμε. Ξέρουμε ότι είναι πράσινο. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν για σένα αν σε όλα τα φανάρια υπήρχε ηχητική οδηγία? Θα ήταν τέλειο αν υπήρχε σε όλα τα φανάρια μια ηχητική σήμανση. Θα το έκανε πολύ λιγότερο επικίνδυνο, γιατί αυτό το φανάρι, όπως είπαμε, ήταν ήπιας κυκλοφορίας, μπορούσα να το περάσω μια χαρά. Αλλά το φανάρι που χρειάζεται να περάσω καθημερινά, που είναι η Μεσογείων, είναι ένα δολοφονικό φανάρι για τυφλούς και βλέποντες. Ο Γιάννης βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη στάση. Τα λεωφορεία περνούν το ένα μετά το άλλο. Πώς όμως γνωρίζει ποιο είναι το δικό του λεωφορείο? Λοιπόν, τώρα γνωρίζουμε ότι το λεωφορείο που θέλουμε. 305. 405. Νομισματοκοπείο Αντενής, Άλφα Νικολαός. Επόμενο δρομολόγιο, 12:40. Εννοείται ότι έχω μπει σε λάθος λεωφορείο, εννοείται ότι έχω κατέβει σε λάθος στάσεις. Είναι επειδή μέσα στα λεωφορεία πολλές φορές δεν υπάρχει. 36. Σόπα. Δεν υπάρχει ηχητική αναγγελία των στάσεων. Αυτό που λέει επόμενη στάση. ΕΡΤ. Συγγνώμη, ποιο λεωφορείο είναι αυτό? Αυτό είναι το 305. Ευχαριστώ πολύ. Πάει για Λούτσα. Α, τέλεια. Το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε αν αυτό το λεωφορείο θα έχει ηχητική αναγγελία στάσεων. Ευχαριστούμε, Όσα. Δεν υπάρχει κάτι πιο άβολο σε ένα λεωφορείο από το να μπαίνω μέσα εγώ με τον μπαστούνι και να ξεκινάει κάποιος να φωνάζει «Α, σηκωθεί κάποιος να καθίσει το παιδί που είναι τυφλό» και μετά να σε τραβάνε 5-6 χέρια εθελοντών. Είναι πάρα πολύ άβολο. Μία πρόκληση που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά τυφλά άτομα στην Ελλάδα είναι όταν ένας τυφλός που έχει σκύλο οδηγό πάει να μπει σε ένα λεωφορείο και συναντά τεράστια αντίσταση είτε από τον οδηγό είτε από άλλους επιβάτες. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι οι σκύλοι οδηγοί βάσει νομοθεσίας επιτρέπονται παντού. Πολύ συχνά νιώθουμε την ανάγκη να βοηθάμε τους ανθρώπους γύρω μας και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο αποτελεσματικοί. Προσέξτε, έχει δέντρο! Ουσιαστικά εγώ σου φωνάζω να προσέξεις να αποφύγεις κάποιο εμπόδιο. Πες μας για ποιο λόγο αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Ο κόσμος πιστεύει ότι θα χτυπήσουμε σε αυτό το εμπόδιο, κάτι που δεν θα γινόταν επειδή έχω κρατήσει το λευκό μπαστούνι. Το λευκό μπαστούνι υπάρχει για να εντοπίζει και να προσπερνάμε, αφού το εντοπίσει, διάφορα εμπόδια χαμηλά. Οπότε αν βλέπουμε ότι το τυφλό άτομο είναι προσανατολισμένο και ασφαλές, δεν χρειάζεται να επέμβουμε. Θέλεις βοήθεια? Όχι, ευχαριστώ, είμαι οκ. Okay. Μα όχι, εσύ, είναι δύσκολο εδώ πέρα ο δρόμος. Εγώ ξέρω τον δρόμο, εντάξει, θα σε πάω εγώ. Το έχω, ευχαριστώ πολύ. Είμαι οκ. Okay. Μα όχι, είναι εδώ πέρα, δεν θα μπορέσεις να περάσεις. Είμαι οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ο Γιάννης αρνείται και εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό και συνεχίζουμε να επιμένουμε. Οπότε, Γιάννη, θέλω να μας πεις σε αυτό το περιστατικό γιατί είναι κακό. Αρχικά, όπως και σε κάθε άλλο τομέα της ζωής μας, το όχι σημαίνει όχι. Οπότε, όταν το τυφλό άτομο που ρωτάμε αν θέλει βοήθεια μας πει όχι, το σεβόμαστε. Ας υποθέσουμε ότι χρειαζόσουν βοήθεια. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να σε βοηθήσει κάποιος? Καταρχάς πρέπει να μάθεις αν χρειάζομαι βοήθεια. Ρώτα μου, χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζεσαι βοήθεια? Χρειάζομαι βοήθεια. Λοιπόν, θα μπορούσες να με συνοδεύσεις μέχρι την είσοδο? Φυσικά. Ωραία. Τώρα ο Μιχάλης θα μου δώσει τον μπράτσο του και θα στέκεται ένα βήμα μπροστά μου. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ο λόγος που ο Μιχάλης μου δίνει τον μπράτσο του είναι γιατί έτσι μπορώ να νιώθω τις κινήσεις του σώματός του. Αν ανέβεις καλή, αν κατέβεις καλή, αν στρίψει, αν ξεκινήσει, αν σταματήσει, εγώ θα το νιώσω. Και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά μου, ώστε να μπορώ να καταλαβαίνω τι έρχεται για να μπορώ να τον ακολουθώ. Λοιπόν, τώρα, όταν έχουμε ένα στενό πέρασμα μπροστά μας, Μιχάλη, θα πρέπει να φέρεις το χέρι σου πίσω από την πλάτη σου. Ωραία. Τέλεια. Όταν το κάνεις λοιπόν αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε στενό πέρασμα, έρχομαι από πίσω σου, το περνάμε και όταν τελειώσει το πέρασμα, έτσι ακριβώς επαναφέρεις το χέρι σου και εγώ έρχομαι ξανά δίπλα σου. Μέσα από αυτήν την εκπομπή είδατε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και πώς δεν πρέπει όταν συναντούμε ένα άτομο με οπτική αναπηρία. Οπότε φτάσαμε στον προορισμό μας και πάμε να δουλέψουμε.